συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε live στην τηλεόραση του Flash με ανοιξιάτικη διάθεση. Άκρος διασκεδαστική σήμερα η εκπομπή μας, αλλά και ενδιαφέρουσα. Γιατί μπορεί να σας, όπως είδατε στο πρώτο μέρος, να σας ενημερώνουμε για τα καλύτερα που κυκλοφορούν παγκοσμίως όσον αφορά την ομορφιά, τη μόδα, την τεχνολογία αργότερα και όχι μόνο. Αλλά ταυτόχρονα δίνουμε και νέα τροφή τέλος πάντων στους φίλους μας από το σπίτι για να περνάνε καλά. Ελπίζω, Νίκη, για ξανά. Γεια σας. Κανόνισε, τι θα μου δείξεις εσύ, γιατί κοίταξε, υπάρχει σήμερα ένα θέμα. Γιατί, τι θα πούμε, θέλω να μου πούμε, πεις. Ναι. Θα πούμε για ρούχα εμείς, για μόδα. Μόδα, ναι. Με ρούχα. Ναι, με ρούχα. Ανδρικά, γυναικεία ή παιδικά. Γυναικεία. Γυναικεία. Ναι. Ωραία. Πόσο πια να είναι αυτό δύσκολο τώρα? Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Και στο τέλος θα δείξουμε και ολοκληρωμένα σύνολα που θα τη γράψουμε εμείς για να τα φορέσουμε. Ανοιξιάτικα ρούχα τώρα, φάστε. Ανοιξιάτικα, ναι. Μπήκαμε στην άνοιξη, ναι. Ήρθε η άνοιξη βασικά. Ο καιρός άνοιξε. Είμαστε έτοιμοι. Ψωνίσαμε. Θα ψωνίσουμε. Ναι. Έχετε και το Πάσχα μπροστά μας. Θα δώσουμε πολλές ιδέες για να αρχίζουμε σιγά-σιγά. Δωράκια για μας, για όλους. Let's see. Πάμε. Ωραία. Πάμε να δούμε. Ποια είναι τα must της εποχής? Το καρό, το έχουμε συνηθίσει να το φοράμε χειμώνα. Τώρα φέτος το βλέπουμε και την άνοιξη. Εδώ και 5 χρόνια στο εξωτερικό φοριέται και την άνοιξη. Με ανοιχτά χρώματα. Γιατί έχουμε Λονδίνο, τέτοια, έχει αυτή την μουντήλα αυτή. Ναι. Mm-hmm. Το φοράνε σε παλτό ακόμη. Και όχι μόνο σε παλτό, σε φούστες, καμπαρντίνες, σε σορτσάκια, παντελονοφουστάκια, τα πάντα. Απλά είναι πάρα πολύ το πιο ανοιχτό χρωμό καρό. Ναι, σε χρωματινούς, ροζ, κόκκινο πάρα πολύ τώρα για το Πάσχα, μπλε, CL, άσπρο. Ναι. Πάμε να δούμε το επόμενο που είναι το βολάν, που πάρα πολύ είναι στη μόδα φέτος, σε φούστες, φορέματα, μπλουζάκια. Δίνει πιο θηλυκό, πιο ρομαντικό και πιο κοριτσίστικο. Ισχύει, το βολάν. Ισχύει, το βολάν είναι πολύ μόδα. Τα κρόσια πάλι φέτος έχουν έρθει. Πάμε να δούμε το να πούμε και το βολάν. Πάμε ακόμη λίγο. Όχι, όχι, να πάμε στα κρόσια. Πάμε στα κρόσια να δούμε. Τα κρόσια φέτος. Μ' αρέσουν εμένα τα κρόσια. Πάλι έρχονται. Πάλι. Ενώ δεν. Και πέρυσι το καλοκαίρι ήταν για λίγο. Ναι, ήταν σε αυτά τα μακριά που φορούσαμε τα από πάνω που είχαν ολοκρόσει. Ναι. Και στις φούστες. Ναι, και στις φούστες. Και τώρα τα βλέπουμε πάρα πολύ σε παντελόνι, σε σακάκι, σε τζάκετ. Μου θυμίζει λίγο μια άλλη δεκαετία. Άλλη δεκαετία, ναι. Και δεν είναι μόνο κρόσια. Είναι σε κλωστή το κρόσια, τα κρόσια σε κλωστή, σε νάιλον. Νάιλον. Και σε ύφασμα, ναι. Φέτος θα το δούμε πολύ το νάιλον. Τα βινίλ, τα παντελόνια που είδαμε. Δηλαδή συνεχίζεται τώρα και σε σακάκια και σε διάφορα. Wow, μάλιστα. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα το τζιν το ύφασμα που κυριαρχεί παντού τώρα την άνοιξη. Είναι δηλαδή ό,τι πιο must μπορεί να φορέσει. Και σε μπουφάν, σε τζάκετ. Σε τζάκετ ακριβώς και σε πουκάμισο. Και total denim look. Σύνολο, ναι, πάρα πολύ ωραία. Τέλειο. Όπως το φοράει εδώ η κοπέλα, δεν υπάρχει. Και εννοείται με σνίκερ και γόβα, έτσι, για όλη ό,τι μέρα. Ναι. Το πρωί βάζεις το σνικεράκι σου, μετά αλλάζεις, βάζεις τη γόβα και είσαι κυρία. Έτσι, έτοιμη ακριβώς. Για κόκκινο κρασί. Και εσύ το είχες κάνει πριν μέρες, πριν μας το πει η Νίκη. Α, το είχα κάνει πριν μας το πει, ναι, σωστά. Α, ναι, α, τέλειο. Και ήταν τέλειο. Έχεις δίκιο, μπράβο. Μα, σήμερα έπρεπε να το φορούσες. Σήμερα... Ας το σήμερα. Έλα, βλέπουμε πιο ωραία. Θα δούμε πιο ωραία σήμερα. Περάσει. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, slip dress. Αυτό το φόρημα είναι. Είναι κομπινεζόν κοινό. Ναι. Είναι ένα oversize φόρημα που φοριέται και την άνοιξη και το καλοκαίρι. Και το βράδυ, άμα θέλει να κοιμηθείς. Ναι, ναι, ναι. Γιατί άκου τώρα τι γίνεται. Πηγαίνει στο σπίτι του φίλου σου. Έτσι. Ναι. Γιατί να κουβαλά μαζί σου τώρα άλλα ρούχα αυτό, πιτζάμε για το βράδυ. Φορά το slip dress αυτό. Βγαίνετε έξω για ποτό, γυρίζετε, κοιμάσαι με αυτό, ξυπνά το πρωί, πάτε για καφέ. Απλά ναι, βάζεις από είναι. Μέσα ένα t-shirt αν θες για καφέ. Ακριβώς. Το αφήνεις κενό. Αλλιώς βάζεις ένα κολλιά για το βράδυ και ένα άλλο παπούτσι και είσαι έτοιμη. Και αυτό το φοράει κάθε τύπος σώματος. Δηλαδή πιο παχουλές, πιο δύνατες, ψηλές, κοντές. Δεν έχει δηλαδή. Ναι, είναι oversize. Πάει σε όλες. Ναι. Είναι σε ίσια. Χιτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σορτσάκια που φέτος έχουν αντικαταστεί. Που δεν φαίνεται τα σορτσάκια. Δεν πειράζει, θα μας το δείξει ο Κυριάκος. Που το σορτσάκι αυτό φέτος έχει αντικαταστεί στη μίνι φούστα και έχει έρθει σε παντελονοφουστάκι. Α, αυτό είναι πολύ, πολύ μου αρέσει σορτσάκι. Εμένα το παντελονοφουστάκι. Και πάλι, ας πούμε, το φοράς με τη σέρση. Μπορούμε να την. Τώρα έχουμε μπράβο, το σορτσάκι τέλεια. Εδώ, ναι. Τέλειο. Και πάλι με σνικεράκι, με μακριμάνικο μπλουζάκι τώρα για την άνοιξη. Γιατί βαριέσαι να πάρει ζακέτα μαζί. Ναι. Φορά το μακριμάνικο το. Αχ, Νίκη, όμως, εγώ ξέρεις τώρα τι θέμα έχω. Η φούστα, ιδίως αν είναι σε αλφα γραμμή ή σε κλος, τέλος πάντων, οτιδήποτε.
κάνει μια κάλυψη το σορτσάκι. Πρέπει να είσαι πολύ κορμή. Όχι, και όμως έχουν βγει κάτι σορτσάκια που είναι πάρα πολύ ψηλό μέσα στενά, υφασμάτινα και ανοίγουν. Ιδίως αυτά που είναι σαν φούστα που κλείνει. Ναι, όμως συνήθως αυτά είναι και κοντά. Είναι πολύ κοντά, ναι. Ναι, άρα και χωρίς καλσόν. Εδώ δεν πάει. Αλλά είναι και τα σορτς πολύ μακρύ. Είναι και το άλλο το σορτσάκι όμως που είναι λίγο πιο πάνω το γόνατο. Το θυμάστε εκείνο. Αυτή είναι η βερμούδα που τώρα είναι, νομίζω, κατάλληλη να τη φορέσει. Την βερμούδα. Τη βερμούδα αυτή, γιατί είναι λίγο πιο κάτω, πιο φαρδιά. Στην Αθήνα, όχι στην Κοζάνη το λέμε. Στην Κοζάνη, γιατί με ένα καλσόν δεν το φορά. Καλσόν όμως εδώ πέρα οι Αθηναίες μας τα έχουν βγάλει τα παιδιά. Μας τα έχουν βγάλει, εμείς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε όμως. Νομίζω και το Πάσχα θα φοράμε καλσόν. Δεν υπάρχει. Μα γιατί μας τα έχουν βγάλει. Κάνω έκκληση προς Αθηναίες blogger, fashion bloggers. Να έρθουν εδώ πέρα από το Λεμαίδα, Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά, χειμώνα, χωρίς καλσόν με μίνι φούστα. Και άμα δεν πάθουν συνάχη, να σου πω. Δεν θυμάσαι εμείς προχθές που βγήκαμε. Άλλες φορούσαμε καλσόν και άλλες δεν φορούσαμε. Ναι. Αυτό τώρα πού το πας. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Είμαστε διχασμένες. Μας το έχουν βγάλει. Και θα σας δείξω την επόμενη φορά που θα έρθουμε την κάλτσα πώς μπορούμε να τη φορέσουμε. Κάλτσα. Αυτό θέλω να μου το δείξεις, γιατί μου αρέσει τρελά, αλλά βαριέμαι να κάτσω να σκεφτώ πώς να τη βάλω. Ωραία, θα σας φέρω την επόμενη φορά. Πάμε να δούμε τώρα τις pencil φούστες που πια πάλι και τις μίνι δεν τις φοράμε. Έχουν αντικαταστήσει. Ναι, είναι εφαρμοστές, είναι πολύ κομψές. Τις φοράς και στο γραφείο, τις φοράς και, και έξω. Τις φοράς και σε μια κοινωνική εκδήλωση. Ναι, τις φοράς με sneaker, με σακάκι, με jacket. Με τα πάντα. Αρκεί να μην έχεις κόψει φράντζα πιο πριν, γιατί άμα βάλω και αυτή να τη φούστα εγώ και πριν. Όχι, Λιτσάκη, είναι πολύ... Ίδια είναι, η ομοιότητα. Είναι νεανική. Μην το βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι μίντι και είναι, πάει, είναι, ας πούμε, σε πιο μεγάλη ηλικία. Όχι, πρέπει είναι να είσαι ψιλοκάπουλη όμως για να τη βάλεις. Όχι, δεν συμφωνώ. Αν είσαι κοντοκάπουλη και τη βάλεις, δεν. Θα βάλεις ένα πιο στενό μπλουζάκι. Θα βάλεις και ένα παπουτσάκι μυτερό με τα κουνάκι και θα είσαι πάρα πολύ ωραία. Δεν συμφωνώ, επόμενο. Δεν συμφωνώ. Δεν σου άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Ωραία, πάμε να δούμε το άλλο. Που είναι οι καμπαρντίνες. Ναι, δεν πρέπει να λείπει η καμπαρντίνα από την ντουλάπα μας. Από καμία γυναίκα και κοπέλα. Από εδώ και πέρα τώρα αφήνουμε τα δερμάτινα στην άκρη, τα παρκά εκείνα τα πολύ χοντρά. Ναι, ναι, και φοράμε. Εντάξει, τα δερματινάκι μπορούμε να το βάλουμε εμείς ακόμη εδώ πέρα. Αλλά το βράδυ. Η καμπαρντίνα, ναι, πολύ ωραία. Η καμπαρντίνα είναι πολύ πιο ωραία. Καταρχήν φοριέται με όλα τα ρούχα. Από φόρμες μέχρι καλό φόρεμα για να βγεις το βράδυ. Αν πας να πάρεις μια καμπαρντίνα φέτος. Να πάρεις, ναι. Και πέρυσι το λέγαμε. Ναι, αλλά δεν πήρα. Δεν πήρες, το θυμάμαι. Αλλά η μαμά σου έλεγε να πάρεις. Ναι, και τώρα πάμε να δούμε ολοκληρωμένα σύνολα για τώρα για την άνοιξη. Είναι ό,τι πιο μάστη κυκλοφορεί. Πάμε να τα δούμε. Δεν υπάρχει. Ναι, τα χρώματα με το τζιν, με το πέδιλο. Και εδώ μπορείς να βάλεις την κάλτσα, Λίτσα. Εδώ μπορείς να τη βάλεις. Εδώ μπορείς να τη βάλεις άνετα. Από το, πάνω, μέσα από το πέδιλο. Μέσα από το πέδιλο, εννοείται. Θα σας το φέρω την επόμενη φορά. Και κάτι ωραία καλτσάκια, άσε, άσε, σταμάτα. Ναι, και πουά και χρυσά. Ναι, 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 αυτά τα χρυσά. Το τζινάκι με το... Δεν είναι πολύ ωραίο για να το σχίσιμο, καταπληκτικό, ψηλόμεσο, είναι λίγο... Το σακάκι του. Είναι αυτά τα τύπου τα boyfriend. Τα boyfriend, μπράβο, και το σακάκι το κόκκινο. Είναι πολύ στη μόδα το boyfriend φέτος, ναι. Έχουν αντικαταστήσει τα slim. Πάμε να δούμε το επόμενο. Από το Instagram έχω πάρει αυτές τις φωτογραφίες. Σας έχω πει χίλιες φορές από το Instagram να μπαίνετε και να βλέπετε ιδέες για να ντύνεστε. Πολύ μόδα το κόκκινο. Το κόκκινο πολύ μόδα και το φοράς σήμερα. Και η καμπάνα. Και η καμπάνα πολύ πια. Μόδα. Και το φοράς έτσι. Ναι. Και προσδίδει ύψος η καμπάνα, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και το κόκκινο προσθέτει λίγο βέβαια. Αλλά αν φορέσει ένα καλζόν από μέσα, νομίζω ότι το φοράς άνετα. Αν είσαι σφιχτή, μια χαρά. Ναι, και άμα είσαι σφιχτή, ναι, δεν υπάρχει. Και το από πάνω το ξέρω, αυτό μου αρέσει πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά οι ιδέες για τώρα για την άνοιξη και το Πάσχα να τις φορέσουμε. Θα τα ξαναδούμε και το Πάσχα, εννοείται. Πάμε να δούμε το επόμενο. Θα δούμε βέβαια και πού μπορούμε να τα βρούμε. Να, η φόρμα. Δεν υπάρχει φόρμα. Εντάξει, ξέρεις κάτι, κάθε μέρα με το που μπαίνω Instagram τη βλέπω. Λέω λίγο ακόμα, Λίτσα, άλλα 5 κιλά και θα την πάρεις. Εγώ την πήρα με μακριμάνικο. Την πήρες μακριμάνικο όμως, ναι, για τώρα. Τώρα έχω βάλει στόχο για να την πάρω αυτή, αλλά 5 κιλά. Έλα ρε, τι 5 κιλά, μια χαρά είσαι. 5 κιλά, πάμε. Καταρχήν είναι μαύρη και έχει τη γραμμή αυτή που κόβει. Κόβει? Κόβει. Κόβει. Α, δεν ξέρω άμα κόβει. Ξέρεις τι, αν ήταν έτσι η ρίζα, δεν θα έκοβε. Το ίσιο κόβει, το κάθετο, κόβει. Πάρα πολύ μόδα. Το φοράς και αυτό άνετα. Ναι, και, χαμός, και στο γυμναστήριο πας με αυτό, έτσι. άμα θες να πας με αυτό στο γυμναστήριο, αλλά 10 κιλά μετά. Πάμε να δούμε το επόμενο, ναι. Που είναι πάρα πολύ ωραίο το σύνολο και αυτό. Ναι.
Εντάξει, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάει. Είναι το φορηματάκι. Με την ρίγα στην κόκκινη στο πλάι που έχει βγει και σε φόρμα και σε. Ακριβώς. Θυμάστε που μας είχε την φέρει η Νίκη αυτές τις τσάντες στη μέση. Ήδη ναι. κυκλοφορούν σε μαγαζιά στην πόλη μας. Αυτό έχω να πω. Εντάξει, τι άλλο θέλουμε. Είσαι πολύ, εντάξει, Νίκη δεν πολύ υπάρχει. Μπροστά. Γενικά, σαν εκπομπή είμαστε πολύ μπροστά. Γι' αυτό να μας βλέπετε κάθε Σάββατο και Κυριακή 4,5 ώρα τζαζ. Δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε. Τέλειο. Ναι, και η τσαντούρα και το σνικεράκι πάλι. Πας και για περίπατο και για ποτάκι mm-hmm. και για καφεδάκι τώρα το απογευματάκι σήμερα. Πολύ, μετά από εμάς. Έτσι, πολύ κόκκινο. Πολύ κόκκινο. Γι' αυτό σας είπα, αυτά είναι για τώρα, για να τα φορέσεις και τώρα. Και πέρυσι ήταν πολύ κόκκινο. Ναι, το Πάσχα πάντα είναι το νομίζω κόκκινο, πιο πολύ το ρόζ ήταν πέρυσι. Φέτος ναι. πιο παθιασμένο. Το κόκκινο είναι και το, από το χειμώνα έχει ξεκινήσει. Ναι. Εδώ έχουμε το φόρεμα το πολύ σικάτο, το πολύ στυλάτο, το πολύ κομψό. Mm-hmm. Που το φοράς εντάξει, λίγο πιο καλό βέβαια. Αν δηλαδή έχετε μια εμφάνιση λίγο πιο επίσημη, γιατί τώρα ξεκινά και τα βαφτίσια και αυτά όλα. Ναι, αυτά τα είπαμε. Τα φοράμε άνετα, ναι. Χαμός. Πάμε να δούμε, έχουμε ακόμη ένα. Ναι. Και εδώ πέρα αυτό το φορά λίγο πιο νεανικό. Α, είναι το κολάν αυτό ναι. που έχει το κόψιμο στη μέση. Και το φουτεράκι, mm. που επίσης είναι πάρα πολύ τάση και αν το φοράμε το σώτο και λίγο και αυτό. Είναι αυτή. Όχι, α, θα σου πω μετά ποια είναι. Ναι, θα σου πω ποια τι είναι. Τι εννοείς, είναι γνωστή. Όχι, δεν είναι γνωστή, απλά λανσάρει ρούχα. Και θα στη δείξει. Ναι, και θα τη δείξω να. Και να ψωνίσεις και να την αντιγράψεις. Η Πένια είναι. Όχι. Η αυτή που δεν είναι γνωστή. Rockstar. Όχι, δεν είναι γνωστή. Στο Rockstar. Ναι, ωραία. Είναι κοπέλα της διπλανής πόρτας, απλά έχει. Έχει στυλ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι λοιπόν τα κολλένα αυτά τα οποία έχουν την διαφάνεια. Τη διαφάνεια, ναι. Πολυτάση. Πολυτάση. Προσέξτε όμως πώς θα τα φορέσετε αυτά, κορίτσια. Προσέξτε. Είναι... Λοιπόν, εγώ το έχω πει, το κολάν, αν δεν έχει, αν έχεις κυταρίτη, αν έχεις ατέλειες στο σώμα και αυτά, φοράς από μέσα καλσόν. Δεν γίνεται να φορέσεις κολάν χωρίς να βάλεις καλσόν, αν δεν έχεις τις ισχύ... τέλειες αναλογίες. Ισχύει. Το έχω προτείνει σε πάρα πολλές γνωστές μου. Ισχύει, Νίκη. Γιατί αλλιώς γίνεις αεριζήλυση, πού να βγεις έτσι έξω μετά με το ισχύει, κολάν. Ισχύει, Νίκη. Γι' αυτό. Εδώ είμαστε, εμείς να σας συμβουλεύουμε. Πολύ και εδώ ωραία. Είναι πιο αέρινο, το πουκαμισάκι, το άσπρο που το έχουμε όλοι στην δουλάπα μας, με την τσαντούλα πάλι αυτή τη μοντέρνα και το τσινάκι. Τέλεια. Και κάπως έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κορίτσια της εκπομπής, Νικολέτα Σαριδάκη, Πάσο Τσιόνα, πραγματικά για τις υπέροχες συμβουλές. Τώρα λοιπόν, μέχρι να αλλάξουμε εδώ πέρα σκηνικό, εγώ θέλω να σας θυμίσω πως μπαίνοντας στην επίσημη σελίδα μας, like στο like Flash TV, συγγνώμη, στο Facebook, είτε στο προσωπικό μου Instagram, είτε στο Instagram των συνεργατών μας, μπορείτε να μπορούμε να ανταλλάσσουμε ιδέες, να μας στέλνετε τα δικά σας θέματα που θέλετε να δείτε μέσα από αυτή την εκπομπή, να βλέπετε επίσης τις εκπομπές μας, οι οποίες έχουν ανεβαίνουν στο επίσημο YouTube του σταθμού, ή και να τα λέμε γενικότερα και να παίρνετε φυσικά μέρος και στις κληρώσεις μας. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να υποδεχτώ τους δύο συνονόματους αυτής της εκπομπής, τον Γιώργο Τουμπουλίδη και τον Γιώργο Πελετίδη. Καλώς τα αγόρια μου, τα μοσχαναθρεμένα. Πού είστε, παλικάρια μου, τόσο καιρό χαμένα? Καλησπέρα. Πάω να παίξω σε φρελή επιθεώρηση. Ναι. Πηματάκι έκανε. Τώρα μου ήρθε, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Πολύ ωραίο. Γεια σου, κύριε Γιώργο, πού είσαι εσύ χαμένος? Είμαι χαμένος στα σεμινάρια. Στα σεμινάρια Αλτσχάιμερ. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Γιώργος Τουμπουλίδης και Γιώργος Πελετίδης φυσικά στην παρέα μας. Γιώργο μου, τι κάνεις? Καλά, Αλίτσα, εσύ. Είδες που κάνω παρέα μαζί σου, που είσαι έτσι κουλτουριάρης. Τι είμαι? Κουλτουριάρης. Έτσι, και μαθαίνω έτσι ωραία πράγματα και σου τα λέω στην εκπομπή. Όπως. Το ποίημα που σου είπα πριν. Ναι, το ποίημα, ναι. Πώς φαίνεται τα μαλλιά μου? Γιατί το κάνεις αυτό? Όχι, θέλω να μου πεις πώς φαίνεται τα μαλλιά μου. Πάρα πολύ ωραία. Με προτιμάς με φράτζα ή χωρίς, ειλικρινά? Άμα τα ίσχυνες τα μαλλιά, ε. Α, δεν σου αρέσει η μπούκλα μόνο? Μάλλον. Α, εντάξει, οκ, okay, ως εκεί. Εσύ? Μένα μ' αρέσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φράτζα. Σε ευχαριστώ. Γι' αυτό θα ξεκινήσω από τον Γιώργο τον Πελετίδη, έτσι να μην πάρει καμία ανάσα στα βαθιά με τη μία. Τι θα δούμε, Γιώργο, αυτήν την εβδομάδα στο Σινέ Ολύμπια? Στα γρήγορα ή με συζήτηση? Πες μας εσύ και θα δούμε. Okay. Λοιπόν, ξεκινάμε με αίθουσα ένα Lara Croft. Τέλειο, θέλω να το δω με καινούργια Λάρα. Ναι, πάει, ναι, ναι. Η Αντζελίνα η Τζολί. Αλήσια Βικάντε. Εντάξει, γέρες. Αλήσια Βικάντε. Αλήσια Βικάντε, μάλιστα. Τι είναι, την έχουμε ξαναδεί αυτή να κάπου? Αυτή έπαιζε στο Κορίτσι από τη Δανία. Αυτή, μπράβο. Ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Ποια η ηθοποιός. Η Δανέζα, ναι, πολύ όμορφη. Μάλιστα. Νέα όμως δεν είναι για Λάρα Κροφτ. Ναι, μικρή είναι.
Είναι η νεαρή Λάρα Κρόφτ. Ναι. Και τι γίνεται τώρα, πού, τι παίζει στην ταινία? Λοιπόν, ουσιαστικά η νεαρή Λάρα Κρόφτ αναζητά τα ίχνη του πατέρα της, ο οποίος εξαφανίστηκε πρόσφατα, ναι, μυστηριωδώς. Και ξεκινάει να τον αναζητήσει. Πηγαίνει προς τον τελευταίο γνωστό προορισμό και βλέπουμε τη συνέχεια στην οθόνη μας. Έχει αυτά τα ωραία, τα ακροβατικά, τα εφέ, τα τέτοια που δεν γίνονται. Δεν θα έχει. Θα έχει, λέτε. Και επίσης κάνει και έτσι αποκρυπτογράφηση εκεί πέρα σε γρίφους και τα λοιπά που μας έχει συνηθίσει η Λάρα Κρόφτ. Ανάτα, εντάξει. Μου απαντά το τρέιλερ. Αφού σου απαντά το τρέιλερ, όλα καλά. Πού έχει εκπαιδευτεί αυτή? Έχω δει την εκπαίδευσή της σε ένα βίντεο, κάνει αυτά τα σχοινιά. Κάνει ηθοποιός για να παίξει την ταινία. Ναι. Έχει κάνει τρομερή γυμναστική, σου λέει. Θέλω πολύ να τη δω αυτή την ταινία. Πότε τη βλέπω? Να πας να τη δεις. Mm-hmm. Μπορείς να πας να τη δεις 7.30 και 10. Δύο προβολές στις 10 θα Έθουσα πάω. Έθουσα ένα. Τέλειο. Τέλειο. 2D έτσι, όχι 3D και τέτοια. Όχι, δεν ξέρω. Μου. Ωραία, μια χαρά. Για πάμε, επόμενο. Επόμενη ταινία στην αίθουσα 2. Έχουμε το, τις προηγούμενες εβδομάδες το «Οι τρεις πινακίδες έξω από το Μιζούρι». Όχου, μωρέ, αυτή η Οσκαρική Γιατί δεν σε αρέσει? Την έχεις δει, Γιώργο? Δεν την έχω δει, αλλά έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Τι έχεις ακούσει, πες μας λίγο. Είναι λίγο δύσκολη, βαριά. Δύσκολη, ναι, αυτό. Αλλά έχω ακούσει καλά λόγια. Από άποψη casting εννοείς? Από άποψη casting είναι πολύ καλή. Και από ερμηνείες, δηλαδή. Από ερμηνείες πολύ καλή, απλά είναι λίγο, ναι, βαριά σαν ταινία. Τώρα αυτή είναι, εσύ, Γιώργο μου, Πελετίδη. Είναι, δηλαδή, βλέπω εγώ μια ταινία που η συγκεκριμένη μάνα έχει βάλει τρεις πινακίδες που περνά μηνύματα κατά της αρχής εκεί πέρα που δεν βρήκανε τον βιαστή της κόρης. Καταγγέλει την αστυνομία, ναι. Και τι βλέπω 2 ώρες, τα μηνύματα αυτά? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δραματική είναι ταινία, δεν είναι thriller. Ναι, αυτή τώρα έρχεται σε θέμα με την αστυνομία, πηγαίνει αστυνομία. Δηλαδή, τι πλοκή μπορεί να έχει αυτή η ταινία, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ τώρα. Δηλαδή, η περίληψη από μόνη της δεν σε οθεί να πας να τη δεις? Ότι όχι. Δηλαδή, ούτε το casting δεν σε... Θύμισε μου, το casting μπορεί. Θύμισε μας λίγο τι γίνεται στην ταινία, μήπως και... Έχουμε να κάνουμε με μία μάνα η οποία καταγγέλει την τουρκική αστυνομία, ναι, και νοικιάζει 3 πινακίδες στην περιοχή της, ναι, για να την καταγγείλει. Γιατί η κόρη της βιάστηκε και δολοφονήθηκε. Και μετά προφανώς αυτή έχει μπλεξίματα με την αστυνομία. Προσπαθεί μήπως να βρει και μόνη της τον... Δεν θα προσπαθεί, για να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Θέλω να πω ότι γιατί για να έχει και μια πλοκή, μήπως προσπαθεί και μόνη της να βρει τον... Γιώργο, πού πήγες? Πήγε λίγο πιο κάτω. Μήπως προσπαθεί και μόνη της να βρει το τέτοιο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Προβολές. 7.30 ώρα. Μία προβολή. Ναι. Ωραία. Έχουμε άλλη ταινία? Έχουμε άλλη μία. Τέλεια. Πάμε. Έτσι θα σ' άφηνα. Λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε ταινία τρόμου. Τρόμου? Winchester. Chester? Ναι. Wind και όλα, για πες. Το σπίτι των φαντασμάτων. Ωραία αυτή η εβδομάδα. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θα προτιμούσα να πάω στις 3 πινακίδες. Εσύ, μου ακούσε κουλτουριάρης εσύ. Για πες τώρα. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία κατασκευής όπλων, ναι, η οποία στέλνει έναν γιατρό, ναι, να πάει σε αυτό το σπίτι. Στο σπίτι αυτό. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την έπαυλη, τέλος πάντων. Από πραγματικά γεγονότα εμπνευσμένη. Ναι. Ναι. Για να δει αν είναι στα καλά της. Η γιαγιά. Ναι. Η κυρία, τέλος πάντων. Η ιδιοκτήτρια, ναι, της έπαυλης. Ναι. Λοιπόν, γιατί, αν είναι στα καλά της? Γιατί υπάρχει μία... Γενικά αυτή γυρνάει και λέει, ας πούμε, ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο και τα λοιπά. Ναι. Προφανώς δεν την πιστεύουν, οπότε στέλνουν έναν γιατρό για να το δει με τα μάτια του. Είναι τελικά? Ναι. Πραγματικά στοιχειωμένο, δεν τις κάνουν πλάκα. Όχι. Για να τις φάνε την περιουσία. Απ, οπ. Θα συναντήσει τον απόλυτο δρόμο εκεί πέρα, αυτό. Και εποχής κιόλας το βλέπω. Ναι, απλά στις κριτικές λένε ότι είναι λίγο βαρετούτσικο. Βαρετούτσικο. Ναι. Χέλεν Μίρεν. Μία προβολή στις 10 η ώρα το βράδυ. Μία προβολή, ναι. Ωραία, τέλεια. Αυτά. Αυτά, Σινέο Ολύμπιον, λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα. Και πάμε τώρα. Εμείς δεν είμαστε έτσι όπως μας βλέπετε πάντα. Δηλαδή, έχουμε και τις άλλες τις πλευρές μας. Δηλαδή, δεν είμαστε οι άνθρωποι που πραγματικά διασκεδάζουμε το
τόσο ωραίο όταν συναντιόμαστε όλοι μαζί. Ναι, ναι. Είμαστε και οι άνθρωποι, το πρωί ξυπνάμε, ρε παιδί μου, ένα πράγμα Γιώργο, και δεν θέλουμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι. Κλείνουμε και τις κουρτίνες να μην μας χτυπήσει το φως. Παίρνουμε το κινητό, απενεργοποιούμε Facebook, Instagram και τέτοια να μην μας βρει κανένας και καθόμαστε στο κρεβάτι. Αυτό. Εκεί ακριβώς έρχομαι εγώ. Εκεί λοιπόν. Αυτό. Και τι κάνεις, Γιώργο? Θα πούμε 5 τρόπους για να ξυπνάμε χαρούμενοι. Το πρωί. Ναι. Με χαρά και διάθεση. Θα προσπαθήσουμε. Θέλεις από εμάς. Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω πάρα πολύ τώρα να το μάθω. Γιατί. Η καλή μέρα ξεκινάει από το πρωί, αλλά όμως πολλές φορές η διάθεσή μας είναι πολύ άσχημη. Εσύ πώς ξυπνάς το πρωί, χαρούμενος? Μια χαρά. Λες, wow, καλημέρα, πάω να δω τη Λίτσα στο κανάλι και τέτοια. Καλά, όχι, δεν ξεκινάω με φιάλτη. Τα προβλήματα. Τι λύκουλες κι αυτός. Οι σημερινές υποχρεώσεις μοιάζουν να ξυπνούν και εκείνα μαζί μας και να μας απειλούν. Ναι. Οπότε είναι καλύτερο να βρούμε κάποιους τρόπους να μας κάνουν να πετάμε. Δεν θα μας κάνουν να πετάνε από τη χαρά μας, αλλά τουλάχιστον να μας δώσουν λίγη αισιοδοξία στο πρωινό μας ξύπνημα. Εσύ αδυνάτησες, παρεπιπτόντως. Εγώ αδυνάτησα, ναι. Ναι. Πόσα κιλά έχασες? 7. 7. Πώς? Τίποτα. Το βραδινό και. Ναι. Κόπηκε λίγο η όρεξή μου. Α, μάλιστα. Εντάξει, με γεια. Ωραίο. Δεν εννοώ χρησιμοποιήσεις κάποιους από αυτούς τους τρόπους που μας λες εδώ πέρα για να σου πω να το φέρεις την επόμενη εβδομάδα. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα εσύ θα μας πεις τρόπους, δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Ξαφνικά θα ξυπνάμε και θα πετάμε. Όχι, δεν είναι. Απλοί τρόποι, καθημερινοί. Ωραία. Ξυπνάμε με στρες και σκοντάφτουμε τη βιασύνη μας για να ετοιμαστούμε για τη δουλειά. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό. Για μένα λέτε. Α. Η έρευνα είναι αυτό. Ναι. Το νούμερο ένα λέμε. Να, μάλιστα. Υπάρχει ένα μικρό τρίκ που μπορεί να μας χαλαρώσει πραγματικά. Όχι, πες το. Λοιπόν, όχι, το λέω. Βάζουμε το ξυπνητήρι 10 λεπτά πιο νωρίς. Το ξέρεις, ε? Δεν πιάνει. Δεν πιάνει, ε? 10 λεπτά πιο νωρίς, ετοιμάζουμε τον καφέ μας, ζεστή κούπα για καφέ, βάζουμε μουσική που μας ευχαριστεί και αφήνουμε το μυαλό μας να ξυπνήσει. Δοκίμασε το και η μέρα σου θα πάει καλύτερα. Δεν το έχεις. Επόμενο τρίκ. Με το ξυπνητήρι. Ναι. Σκεφτόμαστε όμορφα πράγματα για τον εαυτό μας. Δεν επιτρέπουμε στην κακή διάθεση να μπει μέσα και να μας καλημερίσει. Αντί δηλαδή να κοιτάζεις την ώρα που πλένεις το πρόσωπό σου τις ρητίδες. Το θέμα δεν είναι να σηκωθώ να πλύνω το πρόσωπό μου, το να πλύνω τι θα κάνω μετά. Το θέμα είναι πώς θα σηκωθώ από το κρεβάτι με καλή διάθεση για να πλύνω μετά το πρόσωπό μου με καλή διάθεση. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τα σηκώνει, ε. Ωραία, για πες τι σκέφτομαι. Να αφήνεις μέσα ανοιχτά τα παντζούρια. Τα έχω δοκιμάσει όλα. Να μπαίνει ο ήλιος. Όλα έτσι. Τα πάντα. Πλένεις το πρόσωπό σου και δεν κοιτάζεις σπυράκια, ρητίδες, πράγματα που σε αγχώνουν. Ναι. Αλλά σκέφτεσαι πόσο τυχερή είσαι που έχεις την υγεία σου. Καλά, αυτό είναι πολύ βασικό, παιδιά. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ακόμα και αν κάτι κακό συμβεί, χαμογελάς και λες όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Φέρνεις στο νου σου ένα αγαπημένο πρόσωπο για το οποίο αξίζει να αφιερώσεις όλη την ημέρα και να έχεις καλύτερη διάθεση. Ο δικός σου, κάποιος άλλος. Εμένα φέρνεις, ρε. Γιωργάκη. Κάθε πρωί που ξυπνάς. Εννοείται. Με το που κοιτάζεσαι στον καθρέφτη, στον μπάνιο για να προβληθείς. Ναι, σκέφτομαι τη Λίτσα. Μια υπέροχη μέρα ξεκινάει, λες. Πάω στο κανάλι, στο Flash. Για το σπίτι των φαντασμάτων είμαι. Χαμογελάστε. Πολύ. Να μαζευτούμε μια μέρα. Ο μπαμπάς, ο αδερφός σου, εσύ, η γλυκιά σου, η μαμά που προς τα παρόν. Να είσαι καλά, κύριε. Από πώς τη λένε τη μαμά σου? Ελένη. Κυρία Ελένη, κυρία Ελένη, είστε πολύ καλή μαζί, με ευχαριστώ. να μου λέτε έτσι ωραία πράγματα. Ναι. Να περνά ευχάριστα η μέρα μου. Γεια, συνέχισε. Το 3. Χαμογελάστε. Οι έρευνες λένε ότι ακόμη και αν το χαμόγελο μας είναι βεβαιασμένο, μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή μας. Ναι. Προσπάθησε να χαμογελάσεις. Ισχύει. Το πιο πιθανό είναι ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας κάτι μπορεί να μας χαλάσει τη διάθεση. Μην απογοητευτούμε. Σιγά-σιγά θα μάθουμε να αντιμετωπίσουμε πιο χαλαρά τις καταστάσεις. Ναι. Αυτό. Το 4. Ναι. Όταν ξυπνάμε, δεν φροντίζουμε καθόλου το σώμα μας. Τι δεν το κάνουμε, δεν το φροντίζουμε. Συνήθως να πάμε να βάλουμε την κούπα για καφέ. Α, ναι, δεν το φροντίζουμε, το όχι, καθόλου. Μας, να κάνουμε ένα μικρό stretching. Α, διατάσεις. Ναι. Ωραίο. Δεντώνουμε το κορμί μας, χέρια, πόδια, μπράτσα, ναι. Γάμπες, κεφάλι, σποδηλική στήλη. Χασμουριόμαστε, ενώ όλη μας τη δύναμη. Μας έρχεται το χασμουριτό. Και έτσι ο οργανισμός ξυπνάει. Και σηκωνόμαστε και περπατάμε ξυπόλυτοι στις μύτες των ποδιών μας όπως τα έκανε μια γάτα. Πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί κάνουμε τη γάτα. Αχ, δηλαδή. Μη λες για γάτες τώρα και για γατάκια. Γίνε μπαλαρίνα. Μπαλαρίνα. Σε μπαλαρίνα. Αρέσει, μπαλαρίνα. Το βαθίζουμε ναι. Έτσι. Ναι. Το 5. Ναι. Καθαρίζουμε τον οργανισμό μας πίνοντας ένα ποτήρι χλιαρό νερό.
Μισό ζεστό, μισό κρύο. Μισό ζεστό, μισό κρύο. Μπορούμε να βάλουμε και ένα λεμονάκι μέσα. Το έχω ακούσει, αλλά μην σου πέσει πίεση όμως. Ναι, αυτό είναι το κακό. Γιατί δεν μου πέφτει. Δεν το προτείνουμε σε, ναι, σε υποτασικούς υποτασικούς όχι. Λένε ότι η πόση του νερού διώχνει τις τοξίνες από τον οργανισμό και αφυπνίζει την ενέργειά μας. Αποφύγετε το κρύο νερό που μπορεί να προκαλέσει μυϊκούς σπασμούς. Ναι, 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 ισχύει. Έτσι θα ζεστάνουμε το σώμα μας και θα αφυπνίσουμε την ενέργειά μας. Κάντε ένα χαλαρωτικό ντους, ρίξτε άφθονο νερό πάνω στο σώμα σας, κυρίως στον αυχένα και στην ομοπλάτη, σαν να κάνετε μασάζ. Και συνεχίζουμε με ένα απαλό μασάζ. Α. Και έρχεται έτσι και η τόνωση. Ναι, μόνοι μας. Πατάμε τα σημεία που ξέρουμε εδώ, ανάμεσα στα φρύδια. Να σου πω κάτι. Εμένα, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή με χαλάρωσες πάρα πολύ. Σε χαλάρωσα. Ναι, εσύ νιώθεις. Γιατί εγώ κοντεύω να φύγω έτσι από την καρέκλα, αισθάνομαι. Είναι ο τρόπος που στα λέω. Ναι. Και ένα τελευταίο. Ναι, να πες μου και ένα τελευταίο. Δηλαδή, αισθάνομαι τώρα καλά. Νιώθω καλά. Δοκιμάζουμε την κοιλιακή αναπνοή που δεν την πολύ χρησιμοποιούμε. Να αναπνέουμε από το διάφραγμα. Στεκόμαστε όρθιες, αναπνέουμε βαθιά μέχρι να νιώσουμε ότι το διάφραγμά μας ανεβαίνει στην κοιλιά μας και φουσκώνει. Κάντε 10 εισπνοές και εκπνοές, ανανεώστε τον αέρα του σπιτιού σου πιο συχνά μπορείτε, είναι το άλλο. Αυτό με τις και πάρετε ανάσες, ναι, από το παράθυρο, ανοίξτε το παράθυρο και αερίστε όλο το δωμάτιο. Έτσι. Αυτό που είπες με την κοιλιακή αναπνοή, να το κάνετε όταν έχετε άγχος, όταν έχετε νεύρα και όταν σας πιάνουν και οι κρίσεις πανικού. Γενικά βοηθάει και στις κρίσεις πανικού. Μπράβο. Να. Είναι τρομερό. Είναι δηλαδή και πόσο μάλλον να ξυπνάς το πρωί και το κάνεις αυτό. Κάντε και το μεσημέρι, κάντε και το βράδυ. Είσαι προετοιμασμένος για τη μέρα που θα έρθει. Βέβαια. Μάλιστα, Γιώργο. Και Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Για ακόμη μια φορά που βρεθήκατε στην παρέα μας.